Ο Λίμπερο του Όφη είναι κοντά μου, ο Σπύρος Βελούδης. Σπύρο, δεν τα καταφέρατε σήμερα κοντά στον Ολυμπιακό. Από την αρχή, έτσι κι αλλιώς, αυτό το παιχνίδι είχε ένα μεγάλο φαβορί που είναι ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας. Τα δικά σου πράγματα από το παιχνίδι ποια είναι? Πράγματι, υπήρχε ξεκάθαρο φαβορί και εκτός από τη βαθμολογία που το φανερώνει αυτό, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα το τελευταίο διάστημα. Το είδαμε και στα ντέρμπι του πρωταθλήματος. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Πάλι και εμείς. Είμαστε μάλλον στην καλύτερη μας φετινή κατάσταση. Κάναμε την πρώτη μας νίκη. Εντάξει, τώρα το σημερινό παιχνίδι κάναμε και κάποια rotation. Παίξανε αρκετά παιδιά. Ήταν δύσκολο εκ των πραγμάτων να πάρουμε κάτι. Το παλέψαμε, αλλά το σημαντικό για μας είναι από εδώ και πέρα. Έχετε παίξει πάρα πολλά παιχνίδια σε μικρό χρονικό διάστημα. Μόλις προχθές παίζατε στην Κηφισιά σε ένα παιχνίδι που πήγε στα 5 σετ. Πώς είναι για ένα παίκτη αυτό, υπάρχει κόπωση? Υπάρχει μεγάλη κόπωση. Και από τα ταξίδια, τα πολλά ταξίδια, την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν Θεσσαλονίκη, ξανά στην Κρήτη για να ξανάρθουμε στην Αθήνα και τώρα ξανά στην Κρήτη για να πάμε με ερωτηματικό στη Βέρεια. Και τα παιχνίδια φυσικά, δηλαδή ο αγώνας είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας φέτος, αλλά από τη στιγμή που πρέπει να τελειώσει το πρωτάθλημα δεν υπάρχει άλλος τρόπος, οπότε μόνο έτσι. Δεδομένου ότι έχετε πάρει και ψυχολογία μετά την πρώτη σας νίκη πριν από δύο μέρες, πώς βλέπεις τη συνέχεια για τον Όφη? Όντως, η ψυχολογία μας είναι ανεβασμένη, ανεξάρτητα από το σημερινό αποτέλεσμα, εντάξει. Και έχουμε δύο παιχνίδια που θέλουμε να διεκδικήσουμε, το μέγιστο των βαθμών, με τη Βέρεια και το Μίλωνα στην Κρήτη. Και από εκεί και πέρα να ολοκληρώσουμε τη σεζόν με υγεία πρώτα απ' όλα και στην καλύτερη δυνατή βαθμολογική θέση για μας. Εύχομαι καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.